Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί γονείς, Χριστός Ανέστη. Την τελευταία αυτή συνάντηση, η οποία και κλείνει έναν κύκλο ομιλιών και συναντήσεων της Σχολής Γονέων, τιμά με την παρουσία της η κυρία Ευαγγελία Σαντορινέου. 41 χρόνια υπηρέτησε τα Αρσάκια σχολεία, εκ των οποίων τα 11 από θέση ευθύνης, διευθύντρια και εταίρος της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. Τόσο η αγάπη της για τα παιδιά, διτός ρόλος, παιδαγωγός, γονέας, όσο και οι καλλιτεχνικές της ευαισθησίες, μουσικός, αγιογράφος, μας δίνουν την αίσθηση ότι με το θέμα «Κουρασμένοι γονείς, κουρασμένα παιδιά» που θα μας αναπτύξει, θα μας ανανεώσει με γόνιμους προβληματισμούς. Κυρία Σαντορινέου, σας ευχαριστούμε πολύ. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αγαπητοί μου, διανύουμε τη πιο χαρούμενη περίοδο της Εκκλησίας μας. Ζούμε μέσα στο φως της Ανάστασης. Υπάρχει κάτι πιο ελπιδοφόρο και πιο δυνατό από την αγάπη που μας χάρισε Εκείνος με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του? Η αγάπη τα μπορεί όλα, τα σκεπάζει όλα. Βέβαια, αρκεί να έχουμε κουράγιο, πίστη, δύναμη, υπομονή για να αντιμετωπίσουμε την κούραση που ο καθένας κουβαλάει. Ο δρόμος του καθενός μας είναι μοναδικός, αλλά ευλογημένος κάτω από τη χάρη του Θεού. Γονείς γινόμαστε τη στιγμή που οικειοφορείται το μωρό μας. Και όταν από το μευτήριο γυρίζουμε τρεις ή και περισσότεροι, το όχι δύο, αρχίζει για μας μια νέα πραγματικότητα. Αποκτούμε ένα νέο ρόλο. Η πιο μεγάλη έννοια μας και η λαχτάρα μας είναι για το μωρό που είναι μέσα στο πορτμπεμπέ. Δεν είμαστε μόνο σύζυγοι πια, γίναμε και γονείς. Η αγκαλιά μας γέμισε από τον καρπό του ευλογημένου γάμου μας. Θα μεγαλώσουμε το παιδί μας, τα παιδιά μας ή το παιδί της καρδιάς μας, αν έχουμε την ευλογία και τη μεγαλοσύνη να υιοθετήσουμε ένα παιδί. Μακάρι να είμαστε γονείς σε έναν ευλογημένο γάμο που παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες, η οικογένεια είναι δεμένη και ευτυχισμένη με τη βοήθεια του Θεού. Ίσως όμως είμαστε γονείς σε δύο διαστάσεις μεταξύ ουρανού και γης. Όταν ο ένας γονιός φεύγει γρήγορα για τον ουρανό και ο άλλος αγωνίζεται να μεγαλώσει τα μικρά τους και συγχρόνως προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την παρουσία του άλλου με θύμησες και αντικείμενα. Ο μπαμπάς ξέρει σε ποια σχολή μπήκαμε. Εμείς όχι ακόμη, έλεγαν με φυσικότητα δίδυμοι υποψήφιοι φοιτητές πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων. Μπορεί να είμαστε γονείς σε νομική διάσταση, οπότε εδώ ο ρόλος μας είναι πολύ λεπτός και θέλει ιδιαίτερους χειρισμούς και διάκριση ώστε το παιδί μας όσο γίνεται να είναι εκτός των μεταξύ μας διαφορών και να μην το αντιμετωπίζουμε ως έναν ενήλικο που προσπαθούμε να πάρουμε με το μέρος μας για να αντιμετωπίσουμε τον άλλο. Ο γονιός όμως πρωτίστως είναι σύζυγος και αν αυτός ο ρόλος του αποδυναμώνεται με τις υποχρεώσεις, την τριβή του χρόνου, της καθημερινότητας, τα διάφορα προβλήματα ουσιαστικά και μη, τότε πάσχει και ο ρόλος του ως γονιός. Είναι και εργαζόμενος με απαιτητικό ωράριο, με πολλαπλές υποχρεώσεις, με παράλληλες ίσως σπουδές για περαιτέρω εξέλιξη. Ο γονιός όμως έχει και γονείς. Είναι κόρη γιος ηλικιωμένων γονέων που για αυτούς λόγω ηλικίας τους γίνεται μάνα και πατέρας και συχνά επομίζεται πολλές ευθύνες μακροχρόνιες. Αναλαμβάνει ίσως κι άλλες και άλλους ρόλους κοινωνικής και φιλανθρωπικής προσφοράς. Και ανάμεσα στον καθημερινό πολυμέτωπο αγώνα του, ο κυρίως ρόλος του στριμώχνεται
και αποδυναμώνεται και ο εαυτός του εξαφανίζεται. Στον καθημερινό διαθέσιμο χρόνο πρέπει να στριμωχτούν οι υποχρεώσεις του γονιού ώστε να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο αυτούς τους ρόλους. Και μόνο να το σκέφτεσαι, κουράζεσαι. Στο παράπονο μιας ηλικιωμένης μητέρας προς την κόρη της, γιατί δεν διαθέτει περισσότερη ώρα για αυτή, η κόρη απαντούσε: «Μαμά, είμαι κόρη σου, αλλά είμαι και μάνα, είμαι και σύζυγος, είμαι και γιαγιά. Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί τρέχω συνέχεια». Οι αντικειμενικές δυσκολίες, οι ιδιαιτερότητες κάθε οικογένειας, η πολυτεκνία, η μακροχρόνια ασθένεια ενός μέλους της οικογένειας, ένα παιδί που υπάρχει στην οικογένεια με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες, η εφηβεία, η δύσκολη επικοινωνία των συζύγων, οι οικονομικά θέματα, η εργασία του ενός μακριά από την οικογενειακή εστία, οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, τα χρόνια που περνούν και μας παραίνουν, είναι επιπλέον ουσιαστικοί παράγοντες που επιβαρύνουν και κουράζουν τον γονιό. Και η κούραση φέρνει την παρέτηση. Και η παρέτηση είναι σαν τη σκουριά. Έρχεται σιγά σιγά και καλύπτει το αστραφτερό μέταλλο της σχέσης μας με τον ή την σύζυγο, με το παιδί μας, με τον εαυτό μας πρώτα. Και όλα θολώνουν και όλα γίνονται πιο άχρωμα, διεκπεραιωτικά και με το ζόρι. Αλλά οι άλλοι στην οικογένεια το ψυχανεμίζονται. Σταματήσαμε να μιλάμε στόνη στη σύζυγό μας όσο παλιά, να επικοινωνούμε, να εκδηλώνουμε την αγάπη μας. Τη λίγη ώρα που μας μένει μέχρι την επόμενη υποχρέωση ή πριν τον ύπνο, βολευόμαστε ο καθένας στην άκρη του καναπέ με ένα κινητό στο χέρι. Σταματήσαμε να παίζουμε με τα παιδιά μας, να μοιραζόμαστε στιγμές, να τα αγκαλιάζουμε, να συζητάμε και με τα μεγάλα, με τον έφηβο, γιο και την κόρη μας. Και το παιδί μένει απόμακρο, σιωπηλό, αγέλαστο, προβληματισμένο και πολλές φορές μας ταραχωνά με μία του ερώτηση: «Μπαμπά, μ' αγαπάς καθόλου?» «Μαμά, πότε θα ξαναμιλήσουμε? Θα κάτσεις να μιλήσουμε ήρεμα και καλά όπως παλιά?» Παίρνει όμως απάντηση το παιδί έστω και μονολεκτική: «Δεν έχουμε πια να δώσουμε, γιατί το δοχείο της ψυχής μας είναι άδειο. Περιμένουμε σαν τη Σαμαρίτιδα να μας δώσει ο λυτρωτής μας το δικό του αγιασμένο νερό με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Διψάμε, αλλά πρέπει να πάμε στην πηγή». Η κούραση έφερε την παρέτηση, την απομάκρυνση από τους πιο σημαντικούς ρόλους της ζωής μας, του συζύγου και του γονιού. Και όταν πάσχει η συζυγική σχέση, πάσχει και η γονεϊκή. Και κάποια στιγμή, πέφτουμε από τα σύννεφα, μάλλον από το δικό μας σύννεφο, στο οποίο μόνοι μας έχουμε σκαρφαλώσει σιγά-σιγά. Και το περίεργο είναι πως εκεί πάνω μπορεί να νιώθουμε και ασφαλείς, καταξιωμένοι ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι, ως επαγγελματίες. Όταν λοιπόν μας καλούν στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί να μας ενημερώσουν για κάποια παρεκτροπή, λανθασμένη συμπεριφορά ή χαμηλή απόδοση του παιδιού μας, νομίζουμε πως μας μιλάνε και μας περιγράφουν ένα άλλο παιδί που δεν είναι δικό μας. Βάζουμε μπροστά τον εγωισμό μας και επιτιθέμεθα λέγοντας: «Εγώ γνωρίζω πολύ καλά το παιδί μου. Αποκλείεται να έκανε κάτι τέτοιο χωρίς λόγο. Κοιτάξτε εσείς να χειριστείτε την υπόθεση σωστά». Ποιο παιδί γνωρίζω, αφού είμαι απόνα από τη ζωή του, κουρασμένος μέσα στην δίνη των υποχρεώσεων και των λανθασμένων επιλογών? Μας περιγράφουν λοιπόν ένα παιδί χωρίς κίνητρα, ενδιαφέροντα, που δύσκολα συγκεντρώνει την προσοχή του, μη συνεργάσιμο, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανάλογη μαθησιακή απόδοση. Και είναι το δικό μας παιδί. Ένα παιδί χωρίς χαρά, έτοιμο για έκρηξη, με προβλήματα συχνά στη συμπεριφορά του και στην επικοινωνία του. Και είναι το δικό μας παιδί. Συχνά και η εμφάνισή του φωνάζει πως κάτι συμβαίνει. Όμως ευτυχώς πολλές φορές τα παιδιά εκδηλώνουν τα προβλήματά τους,
μέσω της γραπτής έκφρασης ή επικοινωνώντας ζωντανά με τους δασκάλους τους. «Κυρία, πάρτε τηλέφωνο τον παπά μου. Θέλω να του μιλήσω. Δουλεύει πολύ και έρχεται σπίτι αργά. Όταν κοιμάμαι δηλαδή. Και δεν τον βλέπω σχεδόν ποτέ». Άλλο παιδί, κλαίγοντας, ένα αγοράκι Δευτέρας Δημοτικού. «Θέλω τη μαμά μου. Ο παπάς μου λέει πως έχει πάει ταξίδι. Ταξίδι στο εξωτερικό, αλλά εγώ ξέρω πως είναι άρρωστη και είναι πάλι στο νοσοκομείο. Θέλω να της μιλήσω, να ακούσω τη φωνή της, να της πω ότι την αγαπώ πολύ». Άλλο παιδί. «Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μάθημα του σχολείου. Κάθε απόγευμα έχω και μια άλλη δραστηριότητα. Οπότε, όταν γυρίζω σπίτι, είμαι κουρασμένη. Η υπεραπασχόληση, με την οποία συχνά προσπαθούμε να γεμίσουμε τον χρόνο των παιδιών μας. Αλλά το παιδί, εκτός από τις ξένες γλώσσες, το τζούτο, το καράτε, το σκάκι, το κολυμβητήριο, το πιάνο, τη ρομποτική, θέλει χρόνο με τους γονείς του. Θέλει επικοινωνία μαζί τους». «Πού να βρω, κυρία, ησυχία να διαβάσω σπίτι μας και πανελλήνιες? Έχουμε ένα αδελφάκι με ιδιαίτερες δυσκολίες. Φωνάζει και τρέχει μέσα στο σπίτι όλη μέρα. Κάποιος από τα υπόλοιπα πρέπει να το προσέχει». Άλλο παιδί. «Μπορείτε να μου δώσετε χρήματα να πάρω μια τυρόπιτα? Δεν πρόλαβε πάλι η μαμά μου να ετοιμάσει κάτι για το σχολείο». Άλλο παιδί. «Το Σαββατοκύριακο ήμουν στο σπίτι του μπαμπά μου και ξέχασα εκεί και τα βιβλία και τα τετράδια. Είναι στην επαρχία. Τι θα κάνω τώρα?» Κουρασμένα, ταλαιπωρημένα παιδιά. Πόσο δύσκολο όμως είναι στους γονείς να παραδεχτούν το πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια και περίπτωση οι γονείς, όταν αποκαλύπτεται η πραγματικότητα που βιώνει το παιδί τους, να συγκλονιστούν και άλλοι αναλύονται σε λυγμούς. Όπως ένας γονιός που δούλευε στο Ντουμπάι και όταν τον καλέσαμε στο γραφείο, αναλύθηκε σε λυγμούς και μας είπε: «Τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω? Τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω?» Και πάμε πάλι από την αρχή. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε τέλειοι γονείς. Δεν μπορούμε. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν συνειδητά λάθη και να έχουμε διάθεση να βελτιωνόμαστε πρώτα ως άνθρωποι και μετά ως γονείς. Μετράει η προσπάθεια και η θερμή προσευχή. Η ουρανή είναι πάντα ανοιχτή. Ο Θεός της αγάπης μας ακούει. Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις για το θέμα μας από τον ψυχολόγο Ελευθέριο Ελευθεριάδη. «Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα. Δική σου είναι μόνο η προσπάθεια της σημερινής μέρας. Όλα τα άλλα άφησέ τα στο Θεό. Σταμάτησε την τρεχάλα στη ζωή σου σαν ένα σωτήριο φρενάρισμα στο δρόμο και κάνει πράγματα απλά, αλλά ξεχασμένα. Φάρμακο είναι. Ο Θεός ευλογεί το λίγο, δεν ευλογεί το καθόλου. Τελειώνω ποτέ δυσκολίες. Ένας ατέλειωτος αγώνας είναι η ζωή, με μικρές στιγμές χαράς. Κάνε λοιπόν το σταυρό σου και προχώρα». Προχωράμε λοιπόν, φροντίζοντας πρώτα το άνθιο δοχείο της ψυχής μας, έχοντας ουσιαστική και όχι τυπική επικοινωνία με τον Θεό, δηλαδή πνευματική ζωή. Συγχρόνως, γνωρίζοντας και καλλιεργώντας τον αληθινό εαυτό μας. Και όταν νιώθουμε ήρεμοι μέσα μας και γεμάτοι από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, θα προσφέρουμε αγάπη και νιάξιμο, θα επικοινωνήσουμε πάλι όμορφα και ζεστά με τους δικούς μας ανθρώπους. Πρώτα τον σύζυγο και σύζυγο, μετά με τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε όμως, βασικό, να βάλουμε και όρια στη ζωή μας σε σχέση με τους διάφορους ρόλους που έχουμε. Θα κάνουμε μια νέα αρχή. Ο χρόνος είναι πάντα λίγος. Αρκεί όμως η δική μας προσπάθεια, η δική μας διάθεση για ανανέωση. Βρέθηκα πριν λίγο καιρό στην ώρα του κύκλου Αγίας Γραφής για νεαρές μητέρες σε μια επαρχιακή πόλη. Μου έκανε εντύπωση πως οι περισσότερες δεν ήταν πολύτεκνες, ήταν υπερπολύτεκνες. Την Κυριακή λοιπόν νωρίς το απόγευμα άφησαν τα πιατικά στο κυριακάτικο τραπέζι, παρέδωσαν τα παιδιά τους στις φοιτήτριες που τα απασχολούσαν
στον ίδιο χώρο, σε ένα ειδικό, σε μια ειδική αίθουσα και πολλές με τα πολύ μικρά τους στην αγκαλιά ήρθαν να ακούσουν κάτι πνευματικό, να μοιραστούν αγωνίες, να μοιραστούν προβλήματα και σκέψεις, να επικοινωνήσουν, να χαλαρώσουν, να γελάσουν με ένα τυροπιτάκι και με ένα γλυκάκι στο χέρι. Και όλες χαρούμενες. Πού έβρισκαν αυτές το χρόνο? Πού έβρισκαν τη διάθεση? Διψούσαν όμως να γεμίσουν το δοχείο της ψυχής τους για να μπορούν μετά να δώσουν. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει πως τον γνωρίζω και αποδέχομαι το χαρακτήρα μου, τις ελλείψεις μου, τα λάθη μου, με ταπείνωση και διάθεση να βελτιώνομαι όσο μπορώ. Είμαι άνθρωπος όμως, με ψυχή και σώμα. Φροντίζω τον εαυτό μου για μένα πρώτα και μετά για τους άλλους. Και εξίσου σημαντικό για την ψυχοσωματική μου υγεία, μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Τα θετικά, γιατί όταν εκφράζονται, πολλαπλασιάζονται, με γεμίζουν χαρά, όπως και τους γύρω μου. Τα αρνητικά, γιατί αν τα κρατήσω μέσα μου, αυτά δεν διαγράφονται, αλλά αποθηκεύονται, γίνονται βαρύδια, σωματοποιούνται με δυσάρεστες συνέπειες. Γι' αυτό ο δρόμος της συζήτησης, της επικοινωνίας, της συγχώρησης, της συνδιαλλαγής είναι θεραπευτικός και λυτρωτικός. Η επικοινωνία, το μοίρασμα, χτίζεται καθημερινά. Είναι η πιο σοβαρή υπόθεση της ζωής μας. Επικοινωνώ σημαίνει μοιράζομαι στιγμές, απόψεις, προβλήματα, με κατανόηση, υπομονή και αγάπη, πρώτα με τον ή τη σύζυγό μου και μετά με τα παιδιά μου. Μοιράζομαι, συμφέρομαι, μοιάζομαι, αγαπώ, ευτυχώ. Μια αλυσίδα με ρήματα που περιγράφουν συναισθήματα μια ζωντανή επικοινωνία, μέσα από την οποία γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, πραγματικά ευτυχισμένοι. Μοιράζομαι καταρχάς στιγμές με τον ή τη σύζυγό μου. Παλεύω να βρω μια ευκαιρία για κάποια κοινή μας έξοδο, έναν δείπνο, μια μικρή εκδρομή, χρόνο για εμάς, χωρίς ενοχές και τύψεις. Αυτά όλα δεν είναι μόνο για την περίοδο που πρωτογνωριζόμαστε. Είναι κάτι σαν αναγκαίο και κάτι σαν ενισχυτικό φάρμακο για τη σχέση μας. Όσο κι αν τα μικρότερα παιδιά μας γκρινιάζουν και αρχίζουν τα κλάματα και τα θέλω να έρθω κι εγώ μαζί σας, αυτό είναι ανάσα και ευκαιρία να ζωντανέψει η σχέση μας. Στο θέμα αυτό θα βοηθήσει η γιαγιά και ο παππούς ή άλλοι άνθρωποι που εμπιστευόμαστε. Υπάρχουν γονείς που δεν νιώθουν κουρασμένοι, που είναι μέσα στην τρελή χαρά, που σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους ανταποκρίνονται επαρκώς, ίσως σε έναν άλλο πλανήτη. Γιατί εδώ όλοι είμαστε κουρασμένοι, αλλά διαφέρουμε στο πόσο προσπαθούμε να βρούμε ανάσες βαθιές και πνευματικές που θα μας ξεκουράσουν, θα μας ανανεώσουν, θα μας δώσουν κουράγιο και δύναμη για την επόμενη ανηφόρα που έχουμε μπροστά μας. Δανείζομαι πάλι μια σκέψη από το βιβλίο «Πες μου ένα λόγο για να ζω» του Ελευθέριου Ελευθεριάτη. Μια μικρή ανάσα, αυτό είναι οι διακοπές. Μια απαραίτητη ανάσα. Θυμάμαι, γράφει τον πατέρα Ευσέβιο Βίτη που πάντα έλεγε: «Δεν φταίει που κουράζεσαι, φταίει που δεν ξεκουράζεσαι καθόλου». Σε λίγες μέρες λοιπόν τα σχολεία κλείνουν. Τα παιδιά μετρούν αντίστροφα τις μέρες με πολύ χαρά. Δεν ξέρω αν οι γονείς κάνουν το ίδιο βέβαια. Ας δούμε αυτήν την περίοδο σαν αφορμή για επικοινωνία με τα παιδιά μας, αφού και εμείς θα έχουμε μια καλοκαιρινή άδεια από τη δουλειά μας. Ευκαιρία για ανανέωση στη σχέση μας μαζί τους, για όμορφες οικογενειακές στιγμές. Δεν είναι εύκολο, θέλει προσπάθεια, υπομονή, ευρηματικότητα, χρόνο και πολύ πολύ αγάπη. Αν ταξιδεύουμε με καράβι, παίζουμε διάφορα παιχνίδια μέσα, συζητάμε, παρατηρούμε, μιλάμε για το ταξίδι. Αν είμαστε σε έναν όμορφο τόπο, κάνουμε εκδρομές, περιπάτους, πάμε βόλτα με ποδήλατο, επισκεπτόμαστε ένα μουσείο. Ακόμη και στη θάλασσα και στο τραπέζι μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες για ζωντανή και όμορφη επικοινωνία, αρκεί να το επιδιώκουμε. Θυμάμαι πόσο ευχάριστα ξαφνιάστηκα όταν καλοκαίρι στην Εύβοια, μεσημέρι, καθίσαμε με την οικογένειά μου για φαγητό.
Δίπλα μας ήρθε μια οικογένεια. Μετρούσαμε και μετρούσαμε τα παιδάκια της που έβγαιναν από το αυτοκίνητο. Κάθισαν γύρω στο τραπέζι αμέσως και η μαμά έβγαλε από μια τσάντα πολλά παιχνίδια και έπαιζαν μαζί της, μέχρι να έρθει το φαγητό. Ο μπαμπάς κρατούσε το μωρό. Τι όμορφη οικογενειακή επικοινωνία. Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά. Γνωρίζουμε τα παιδιά μας και γνωρίζουν και αυτά. Χτίζουμε αναμνήσεις, γεμίζουμε χαρά. Αλλά και τα παιδιά μας γίνονται πολύ πολύ ευτυχισμένα. Για να έχουμε όμως αποτελεσματική, ζωντανή επικοινωνία με το παιδί μας, δεν ξεχνάμε να επικοινωνούμε μαζί του χωρίς παρεμβολές. Τις μέρες μας, πολλές φορές, σωματικά είμαστε παρόντες, αλλά απόντες στην ουσία, εξαιτίας των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Επίσης, προσεγγίζουμε το παιδί μας με σεβασμό, εφαρμόζοντας και εδώ τον χρυσό κανόνα του Ευαγγελίου. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς. Όχι με βιασύνη και ενθερμό στις δύσκολες στιγμές. Ακούω, σιωπώ, προσεύχομαι, μιλώ, κοιτώντας στα μάτια το παιδί μου. Απαραίτητη η οπτική επαφή και η συγκεντρωμένη προσοχή μας όταν μιλάμε στον κάθε συνομιλητή μας, πόσο μάλλον στο παιδί μας. Δεν κοιτάζω το κινητό ή κάνω δουλειά στον υπολογιστή και συγχρόνως απαντώ λακωνικά και αφηρημένα στο παιδί μου. Είμαι δίπλα του ως παρουσία με την καρδιά μου όσο μπορώ περισσότερο για να μοιραστώ στιγμές, απόψεις, ασχολίες, να το αγαπήσω και το αγαπώ όπως είναι, με τις ιδιαιτερότητες, το χαρακτήρα, τα χαρίσματα, τις δυσκολίες του, χωρίς να το συγκρίνω με τα άλλα μου παιδιά, ούτε με τα παιδιά των φίλων μου. Και δεν ξεχνώ κανόνες και όρια στην επικοινωνία. Είναι το παιδί μου και όχι ο δικός μου συνομήλικος. Είμαι ο γονιός του και όχι ο κολλητός του. Είμαι δίπλα του όσο μπορώ περισσότερο. Το εγώ αφιερώνω λίγο αλλά ποιοτικό χρόνο στο παιδί μου είναι πια παροχημένο επιχείρημα με το οποίο προσπαθώ να καλύψω την ελλειπή επικοινωνία μαζί του. Η αγάπη τα μπορεί όλα. Είναι ευρηματική. Βρίσκει τρόπους να εκφραστεί και να εκδηλωθεί. Να δείξει πως είμαι εκεί όταν πρέπει, όταν χρειάζεται, όταν χρειάζεται ο άλλος, αλλά ακόμη και όταν νομίζει πως δεν με χρειάζεται. Με μια θερμή προσευχή. Ένα χαρτάκι που αφήνω στο γραφείο, στο γραφείο του παιδιού μου ή του συζύγου, με δύο λόγια, με ένα μήνυμα στο κινητό, με ένα φαγητό έκπληξη για όλους, με ένα συμβολικό δωράκι σε κάποια επέτειο ή σε κάποια άλλη ειδική στιγμή. Με μια αγκαλιά. Πόσα θεραπεύει μια αγκαλιά. Με ένα φιλί. Ας κάνουμε λοιπόν μικρά καθημερινά πράγματα που θα δείχνουν την αγάπη και τη διάθεσή μας να επικοινωνήσουμε μέσα στην οικογένεια. Η μητέρα Τερέζα είπε κάποτε, σε αυτή τη γη δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε μόνο μικρά με μεγάλη αγάπη. Ο χρόνος, οι στιγμές, οι ευκαιρίες φεύγουν. Μακάρι να μην χαθούν έτσι. Ας μην θρυνήσουμε κάποτε για λόγια που δεν είπαμε, για πράξεις που δεν κάναμε, για αγκαλιές που δεν δώσαμε. Το αποτύπωμα της αγάπης μας μένει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη κληρονομιά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ.